Πάμε να κάνουμε μια επόμενη στάση ξανά στο Λονδίνο, να συναντήσουμε τον Θανάση Γκαβό. Καθώς, Θανάση, έχεις δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Πρώτο, για μια ημερομηνία που διακινείται στον Διεθνή Τύπο για την λήξη του πολέμου και μιλάμε για τις 9 Μαΐου, αυτό γράφεται τουλάχιστον. Και θα ξεκινήσουμε από τους Financial Times που λένε ότι με την έγκριση του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν η ανάμιξη του Αμπράμοβιτς στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας. Ναι, η εμπλοκή του Ρόμαν Αμπράμοβιτς στις διαπραγματεύσεις είχε αρχικά ακουστεί μέσα από ένα από Ισραηλινό δημοσίευμα. Τότε ο εκπρόσωπός του εδώ στο Λονδίνο είχε επιβεβαιώσει στον πρώτο γύρο, στην πρώτη επαφή των δύο πλευρών, ότι πράγματι είχε παίξει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο ο Ρώσος μεγιστάνας. Τώρα λοιπόν οι Financial Times επικαλούνται άτομα με ευθεία γνώση των όσων συνέβησαν και λένε ότι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ζήτησε στην ουσία την έγκριση από το Κρεμλίνο, από τον πρόεδρο Πούτιν, να προχωρήσει σε αυτή τη διαμεσολάβηση. Ο πρόεδρος Πούτιν του έδωσε την έγκριση και έτσι ακολούθησε μια συνάντηση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς με αξιωματούχο από το γραφείο του πρόεδρου Ζελένσκι και κλείστηκε το πρώτο ραντεβού που είχε γίνει στα σύνορα τη Λευκορωσία, το Γκόμελ. Μάλιστα, ένας από τους συμβούλους του πρόεδρου Ζελένσκι δηλώνει στους Financial Times ότι είδε πράγματι τον Αμπράμοβιτς στο Γκόμελ και είχαν μια συζήτηση. Αυτό βέβαια, σύμφωνα με τους Financial Times, πέρα από το τι σημαίνει για την πορεία του πολέμου, σε ό,τι αφορά τον Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με τους Financial Times, δείχνει ότι έχει στενή σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι στην ουσία δηλαδή δικαιολογούνται οι αυστηρές κυρώσεις σε βάρος του, πρώτα από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τους Ευρωπαίους, και ότι όλα αυτά τα οποία έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα για μη ύπαρξη τόσο προσωπικής σχέσης, μάλλον τελικά δεν ισχύουν. Από εκεί και πέρα, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς έπαιξε αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο. Από τότε που ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, πλέον οι Financial Times λένε ότι έχει προσπαθήσει να παίξει ενεργό ρόλο και σε ανθρωπιστικά ζητήματα, στο χειρισμό δηλαδή αυτής της κρίσης, και μεταξύ άλλων είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, με τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας όταν είχε επισκεφθεί τη Μόσχα, αλλά και κατά την παρουσία του στην Τουρκία, συνάντηση με τον σύμβουλο του Προέδρου Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν. Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, όπως έχει πει σε κύκλο του, θέλει να κάνει κάτι. Mm-hmm. Αυτό αναφέρουν οι Financial Times. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και σε αυτή την περιβόητη ημερομηνία. Μια πληροφορία που διακινείται στο Διεθνή Τύπο. Να δούμε τις προεκτάσεις και από πού προέρχεται. 9 Μαΐου λένε πως θα έρθει η λήξη του πολέμου. Δεν ξέρω που εδράζεται αυτό βεβαίως και από πού μας προκύπτει. Ναι, ήταν πολλά σήμερα τα δημοσιεύματα που έδιναν αυτή την ημερομηνία. Τελικά προκύπτει ότι είναι η εκτίμηση, μάλλον όχι εκτίμηση, είναι πληροφόρηση που επικαλείται το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, που έκανε μια σχετική ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει ότι στους κύκλους των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Ουκρανία υπάρχει πάρα πολύ προπαγάνδα και αυτή η προπαγάνδα μεταξύ άλλων προσπαθεί να επιβάλλει στους Ρώσους στρατιώτες την ιδέα ότι θα πρέπει να έχουν πετύχει τους στόχους τους και να έχουν ολοκληρώσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι τις 9 Μαΐου, που είναι η ημερομηνία της ημέρας νίκης που γιορτάζουν οι Ρώσοι, η επέτειος δηλαδή της νίκης επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνηθίζεται κάθε χρόνο στην Κόκκινη Πλατεία να υπάρχει μια πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και ομιλία του ή μήνυμα του Προέδρου Πούτιν, ο οποίος φέρεται να θέλει να έχει ξεμπερδέψει με την Ουκρανία μέχρι τότε, νικηφόρα για τον ίδιο, για να δώσει ένα δεύτερο μήνυμα νίκης μετά από αυτό για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θανάσης Γκαβός από το Λονδίνο.